Η Μπουμπουλίνα δεν ήταν μία από τις γυναίκες που ξεχώρισαν την εποχή, ήταν η γυναίκα. Είναι ένα ταξίδι στις πέτσες στο αρχοντικό της Μπουμπουλίνας. Ξεναγός μας στο σπίτι που έχει μετατραπεί σε μουσείο, ο έκτης γενιάς απόγονος ηρωίδας Παύλος Μπούμπουλης, αλλά και συγγραφέας που κατέγραψε τη ζωή της, Ελένη Κεκροπούλου. Σε μια εποχή που δεν υπήρχε φεμινισμός, αυτή η γυναίκα ήταν η πρώτη φεμινίστρια. Η θρηλυκή Μπουμπουλίνα δεν γεννιέται σε κάποιο καπετανόσπιτο, αλλά σε τουρκική φυλακή. Η ετοιμόγενη μητέρα της, η Σκεύο, επισκέπτεται τον πατέρα της που τον κρατούσαν στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί, μέσα στο κελί, την πιάνουν οι πόνοι. Συγκρατούμενος του πατέρα της, θα της δώσει το όνομα Λασκαρίνα. Ήτανε σπετσιώτισσα ιδραίικης καταγωγής. Μεγάλωσε σε ένα πλούσιο σπίτι στις Πέτσες. Οι γονείς της ήτανε καραβοκυραίοι, όπως και οι δύο σύζυγοι τους οποίους παντρεύτηκε μετά. Από 17 χρονών που παντρεύτηκε τον πρώτο σύζυγό της, τον Δημήτριο Γιάννουζα, ο οποίος ήταν πλειοκτήτης και έκανε εμπόριο, πήγαινε μαζί του στα ταξίδια. Αυτό ήταν πρωτόγνωρο για την εποχή. Όταν πέθανε εκείνος δολοφονημένος από Αλγερίνους πειρατές, παντρεύτηκε τον δεύτερο σύζυγό της, τον Δημήτριο Μπούμπουλη. Σκοτώθηκε και εκείνος ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως και ο πρώτος, λες και ήταν σημαδιακό αυτό. Από εκεί και πέρα η Μπουμπουλίνα αναλαμβάνει τα ηνία της οικογένειας της και της επιχείρησης, γιατί είχε στη δούλεψή της πάνω από 60 ναύτες. Υπήρξε χείρα δύο φορές μέχρι τα 40 της χρόνια, μητέρα 7 παιδιών, μεγάλωσε 7 παιδιά δικά της, συν 3 του δεύτερου άντρα της από την πρώτη του γυναίκα, οπότε μεγάλωσε 10 παιδιά και όταν μπήκε στην Επανάσταση ήταν 50 ετών. Κυβερνούσε ίδια τον Αγαμέμνονα, την αυαρχίδα της, στην πολιορκία του Ναυπλίου και στη Μονεβασιά σε άλλο πλοίο της. Και πήρε μέρος βέβαια στη μάχη του Άργους και λένε ότι μπήκε και στην Τριπολιτσά έφυπη, ακολουθούμενη από το εκστρατευτικό της σώμα. Πήρε μέρος στη μάχη του Άργους. Εκεί είναι που σκοτώθηκε ο γιος της, ο Γιάννουζας. Είναι συγκλονιστική η στιγμή που σκοτώνει τρεις Τούρκους για να πλησιάσει στο νεκρό σώμα του γιού της. Πραγματικά εκεί έδειξε πόσο μεγάλη ψυχή ήταν. Συνέχισε τον αγώνα και πολέμησε στο όνομα του γιού της. Ήταν μια αμόρφωτη γυναίκα που διέθεσε τα καράβια και την περιουσία της στον αγώνα. Η ψυχή της ήταν όλη η Ελλάδα. Ο Παύλος Μπούμπουλης μας δείχνει τα προσωπικά αντικείμενα της ηρωίδας προγόνου του. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα αντικείμενα εδώ του μουσείου είναι το προσωπικό ξύφος της Μπουμπουλίνας, το οποίο ήταν δώρο από τον Τσάρο της Ρωσίας, από τον Αλέξανδρο τον Πρώτο. Το περίεργο στρογγύλεμα που κάνει εδώ η θήκη ήταν πάντοτε γεμάτο με ένα υγρό δηλητήριο. Εάν δεν σε σκότωνε το χτύπημα της λάμας, σε σκότωνε αργότερα η δηλητήριαση. Οι Σπέτσες, το νησί της Μπουμπουλίνας, συνδέθηκε άρρηκτα με την Επανάσταση του 1921. Τα κανόνια, που βρίσκονται διάσπαρτα στο νησί, θυμίζουν τον ναυτικό αγώνα των Σπετσιωτών για την ελευθερία. Με αυτά εξόπλισαν τον ναυτικό του στόλο, ο οποίος έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην έκβαση του αγώνα. Σας καλωσορίζουμε στο ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Νικολάου. Εδώ που στις 3 Απριλίου του 1821 οι προγονείς μας ξεκίνησαν τον ιερό αγώνα της θάλασσας. Οι Σπετσιώτες, πληροφορημένοι ήδη ότι οι Πελοποννήσοι ξεκίνησαν από το Μάρτιο, συνήλθαν εδώ την Κυριακή των Βαΐων και αποφάσισαν να αρχίσουν αυτόν τον αγώνα υπέρ της πίστης και της πατρίδος. Και τα έδωσαν όλα σε αυτόν τον αγώνα, έδωσαν τα πλοία τους, έδωσαν την περιουσία τους, έδωσαν τις ίδιες τους τις ζωές, προκειμένου να έχουμε εμείς σήμερα μια ελεύθερη Ελλάδα. Εδώ είναι από τα πιο σημαντικά αντικείμενα που έχουμε στο μουσείο, το προσωπικό της χρηματοκιβώτιο και ο απίστευτος μηχανισμός ελέγχει τα τρία κλειδιά που φαίνονται στην πόρτα. Το πρώτο κλειδί είναι για τη γλώσσα της πόρτας, ενώ το δεύτερο είναι 8 πύρη περιφερειακά. Το τρίτο κλειδί, το πιο σημαντικό αν και το πιο μικρό, κλειδώνει τα άλλα δύο. Άρα δεν μπορείς ούτε να τα γυρίσεις ούτε να τα βγάλεις. Και αν η Μπουμπουλίνα έβγαζε και το τρίτο κλειδί, η Λαμαρίνα δίπλα μετακινεί το αυτόματα αριστερά και έκρυβε την τρίτη κλειδαρότριβα. Εφόσον λοιπόν δεν είχες το τρίτο κλειδί στην κατοχή σου, δεν υπήρχε περίπτωση να σου ανοίξει ποτέ αυτή η πόρτα. Βρισκόμαστε στο πιο εντυπωσιακό χώρο
του κτηρίου που είναι η επίσημη σάλα. Εδώ καταλαβαίνετε ότι γινόντουσαν οι συνελεύσεις, ερχόντουσαν οι επίσημοι την εποχή εκείνη. Αλλά βέβαια όλοι πρέπει να κοιτάξουμε και το ταβάνι το οποίο έχουμε από πάνω μας. Ένα ταβάνι κατασκευασμένο στη Φλωρεντία της Ιταλίας και το φέραν εδώ σε κομμάτια. Είναι 3,5 σχεδόν αιώνων, όλος καλυστός στο χέρι. Στο δικό σας το βιβλίο την παρουσιάζετε σαν μια γοητευτική παρουσία. Εμφανισιακά πώς ήταν? Υπάρχουν συγγραφείς Γάλλοι που τη γνώρισαν και την περιγράφουν. Ο Βουτιέ, ας πούμε, λέει ότι ήταν μια γυναίκα ψηλόσωμη, με αρενοπά χαρακτηριστικά, αλλά ομορφογυναίκα. Τα ρούχα που φοράει και το μαντίλι που φοράει γίνονται μόδα στη Γαλλία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εδώ στη βιτρίνα τώρα βλέπουμε την προσωπική μαντίλα της Μπουμπουλίνας, ολομέταξη και ντυμένη με αληθινό χρυσό και ασήμι, ένα κέντημα 2 και πλέον αιώνων. Περνάει ο όρος Μπουμπουλίνα πια στην γαλλική γραμματεία, αλλά και στην αγγλική αργότερα, ο οποίος περιγράφει τη γυναίκα που σαν νέα Αθηνά, με τα όπλα στο χέρι, ορμά για να κερδίσει το γόητρο της πατρίδας της πίσω. Η Μπουμπουλίνα που αφιέρωσε όλη της τη ζωή στην απελευθέρωση θα βρει άδοξο τέλος. Θα περασπιστεί τον έρωτα του μικρού της γιου, ο οποίος έκλεψε μια κοπέλα από σόι με το οποίο είχε έχθρα. Τους είπε ότι από τη στιγμή που ο Γιώργης Γιάννουζας αποφάσισε να κάνει γυναίκα του την Ευγενία και η Ευγενία το δέχτηκε, για μένα έχει τελειώσει. Τότε λοιπόν ένας από τους συγγενείς της Ευγενίας έβγαλε ένα όπλο και την πυροβόλησε και τη χτύπησε στο μέτωπο.